ο Σταμάτης Φασουλής παραχώρησε συνέντευξη στο Βήμα και μέσα σε όλα αναφέρθηκε στο πόσο τον έχει επηρεάσει η μοναξιά λόγω του κορονοϊού. Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε επίσης στις στιγμές που αισθάνθηκε ενοχή απέναντι στους συναδέλφους του καθώς και για τον ρόλο που έχουν παίξει τα social media στην ιδιωτική ζωή. «Σας επηρέασε η μοναξιά αυτής της ασθένειας. Με τρελαίνει ότι δεν μπορώ να αγγίξω και να με αγγίξουν, σώμα που δεν αγγίζεται αρχίζει να απονευρώνεται, δεν μπορεί να ανασάνει, εδώ τα μαργαριτάρια πρέπει κάθε τόσο να τα φοράς, γιατί αν δεν ακουμπάνε στο δέρμα πεθαίνουν, πόσον καιρό έχουμε να αγκαλιαστούμε. Αυτό με έχει στεναχωρήσει πιο πολύ και ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για ανθρώπους που αγαπάς, για τους συναδέλφους, για το θέατρο, είσαι ανίσχυρος για τα πάντα, έφτασα σε πολλές στιγμές, επειδή είμαι τυχερός, με την τηλεόραση, με το εθνικό, να αισθάνομαι ενοχή απέναντι στους συναδέλφους μου, να τους κοιτάω και να χαμηλώνω τα μάτια, ναι ηθοποιοί, με οικογένεια, τι να πρωτοκαλύψουν με το επίδομα των 500 ευρώ, ζόρι και κερί. Μετά, θα αλλάξω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι αυτό που λαχταράνε οι άνθρωποι είναι να γυρίσουν στην προηγούμενη τους ευτυχία, μαθήματα δεν παίρνεις μόνο από τη ζωή, πρέπει να είναι συνεπικουρούμενη και από άλλα ένα βιβλίο, έναν έρωτα, τώρα η ζωή είναι πια φωνογραφημένη, οι ιδιωτικές στιγμές δεν είναι πια καθόλου ιδιωτικές, είναι δημόσιες, από εκεί που ήθελαν να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή, τώρα θέλουν να την ξεφωνήσουν, δεν ξέρω γιατί προφανώς έπαιξαν ρόλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όρια ποιος θα βάλει, κανείς, έχει ξεφύγει, μόνο του θα σβήσει, αν σβήσει, και θα αντικατασταθεί με κάτι άλλο, έρχεται όμως και ο κορεσμός, το βλέπεις στην ιστορία, σε καθετή καινούριο και γρήγορα αναπτυσσόμενο υπάρχει και μια πτώση που δεν την περιμένεις, ο Σταμάτης Φασουλής ωστόσο έχει ανοίξει μια κόντρα με τη Σοφία Μουτίδου. Σταμάτης Φασουλής, στην αρχή της καριέρας μου υπήρχε κάτι θρασίδηλο, δεν θέλω να το θυμάμαι. Ο Σταμάτης Φασουλής μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Happy Day και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως στην αρχή της δικής του καριέρας είχε συμβεί κάτι θρασίδηλο, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, δεν θέλει καν να το θυμάται. Ο κορυφαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης πήρε θέση για τις καταγγελίες που γίνονται τις τελευταίες μέρες, ενώ σχολίασε πως αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, θα πρέπει να απευθυνθεί στον εισαγγελέα. Θα ήθελα να προστατεύσουμε το θέατρο, να αναλάβει η δικαιοσύνη και μόνο η δικαιοσύνη, να πάψει να γίνεται αυτό μια τσιχλόφουσκα σε όλες τις πρωινές εκπομπές, ότι είναι να λεχθεί εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, να συμπαρασταθούμε στα θύματα, αλλά από εκεί και πέρα το αναπαράγουμε το θέμα, το βρίσκω λάθος. Δεν λέω να είμαστε σιωπηλοί, να είμαστε ενεργοί, αλλά να σταματήσουμε να αναπαράγουμε το θέμα, γιατί το θέατρο δεν είναι μόνο αυτό, όταν έχεις να καταγγείλεις κάτι, το καταγγέλεις στον εισαγγελέα και αυτό έχω να πω για τα διάφορα social media, που ο καθένας λέει τη γνώμη του επί παντός επιστητού, ποιος τη ζήτησε τη γνώμη του. Κατηγορούν, καταδικάζουν, άλλες φορές υπερασπίζονται, καθίστε φρόνημα, και τουλάχιστον εμείς, στο συνάφι, ας κατεβάσουμε τους τόνους και ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη ή τα θύματα να μιλήσουν. Ενώ συμπλήρωσε, στην αρχή της καριέρας μου, υπήρχε κάτι θρασίδηλο, δεν θέλω να το θυμάμαι, δεν έχω καλή εντύπωση για το παρελθόν μου, δεν έχω παράπονο από τον τρόπο που με δέχτηκαν αλλά από τον τρόπο που με δέχτηκαν να κάνω όλη αυτή τη ζωή που έκανα, θα μπορούσα να προσέξω περισσότερο την πνευματική μου διατροφή, νόμιζα ότι ήμουν στη Μαρκίζα πρώτο όνομα, από μικρό παιδί ήμουν ψωνάρα, είπε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ τη δική της καταγγελία έκανε σήμερα και η Βίκη Χατζηβασιλείου.